Είμαστε και πάλι εδώ σε μια ακόμη εκπομπή Πολιτεία Φίλοι Πολιτών. Όπως κάθε φορά έχουμε προσκεκλημένους οι οποίοι έρχονται με στοιχεία και αποδείξεις για όλους εσάς τους πολίτες, έτσι ώστε παίρνοντας όλα αυτά τα στοιχεία να τα κάνετε χρήση και να βρείτε κι εσείς πού ακριβώς κρύβεται η αλήθεια. Σήμερα έχω ξανά κοντά μου και είναι χαρά μου που είναι δίπλα μου ξανά ο κύριος Τζίντσιος Στέριος, που είναι υποψήφιος με τον πολιτικό φορέα Ελλήνων Συνέλευσης στον νομό Σερών. Κύριε Τζίντσιο, καλώς ήρθατε ξανά. Καλώς σας βρήκα, κύριε Σουφλερέ. Καλησπέρα σε όλους τους τηλεθεατές σας, σε εσάς και το κοντρόλ. Κύριε Τζίντσιο, είχαμε κάνει την προηγούμενη εκπομπή. Είχαμε αναφερθεί σε πάρα πολλά θέματα όσον αφορά τους φόρους και το πώς φτάσαμε μέχρι σήμερα. Είδαμε όλες τις προηγούμενες ημέρες μία οξύμορη εικόνα εδώ. Γιορτάσαμε ουσιαστικά, τουλάχιστον έτσι μας είπαν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, την απελευθέρωσή μας. Και είχαμε αρκετούς προσκεκλημένους και οι οποίοι εστίασαν στην ελευθερία μας, μίλησαν και απορώ πραγματικά αν γιορτάσαμε την ελευθερία μας ή την επικυριαρχία όλων αυτών. Και γιατί το τοποθετώ έτσι? Γιατί τα στοιχεία και οι συμβάσεις και οι συνθήκες που έχουμε υπογράψει λένε κάτι άλλο από αυτό που μας είπαν πριν λίγες μέρες όλοι αυτοί οι καλεσμένοι. Θα ήθελα έτσι μία τοποθέτησή σας πάνω σε αυτό. Ναι. Είδαμε και σε προηγούμενες εκπομπές, κύριε Σουφλερέ, τοποθετηθήκαμε ότι από τις τρεις πρώτες συνθήκες, τη συνθήκη του Λονδίνου, το πρωτόκολλο του Λονδίνου και το πρωτόκολλο της Κωνσταντινούπολης, εμείς δημιουργηθήκαμε ως ένα προτεκτοράτο αυτών των τριών δυνάμεων, Αγγλία, Γαλλία, Ρωσία, οι οποίοι δημιούργησαν και τα πρώτα τρία κόμματα. Το οξύμορο, έτσι όπως το τοποθετείτε, είναι ότι και προχθές, την προηγούμενη εβδομάδα δηλαδή, λέγοντας προχθές, είδαμε εκπροσώπους των τριών αυτών δυνάμεων. Είδαμε τον πρίγκιπα Κάρολο, Αγγλία, είδαμε την Υπουργό Αμήνης της Γαλλίας και τον πρόεδρο Μισούστιν της Ρωσίας. Αυτές πάλι οι τρεις δυνάμεις ήρθαν εδώ οι συγκεκριμένοι. Και αυτό που μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση είναι ότι την ώρα κατάθεση Στεφάνου στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτη, ο καθένας από αυτούς δίπλα του είχε και έναν δικό του στρατιωτικό με επίσημη ενδυμασία. Στρατιωτική. Ποιος ο λόγος, πότε ξαναείδαμε έναν εκπρόσωπο κράτους να έρθει για μια παρόμοια επίσκεψη, η οποία είναι μια επίσκεψη εορτής? Για ποιον λόγο να έχει μαζί του έναν στρατιωτικό ακόλουθο επίσημα με τη στολή, όχι με πολιτική ενδυμασία, με τη στρατιωτική του? Αυτό φανερώνει ξεκάθαρα την επικυριαρχία τους. Βέβαια, αυτό για όσους ασχολούνται με τις συμβάσεις, γιατί οι συμβάσεις δηλώνουν ξεκάθαρα την επικυριαρχία τους και η σημερινή κατάσταση όσον αφορά αυτόν τον φοροεισπρακτικό μηχανισμό, ο οποίος μας αφεμάζει σήμερα με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, που θα τη δούμε σε μια άλλη εκπομπή, έναν ιδιώτη ο οποίος μας υφαρπάζει σύμφωνα με τον φετινό προϋπολογισμό άνω των 620, σχεδόν 630 δισεκατομμύρια, τα υφαρπάζει και χάνονται. Αυτό ξεκάθαρα είναι μια κλεψιά και πηγάζει μέσα από την επικυριαρχία και την δημιουργία των επικυριάρχων του προτεκτοράτου που λέγεται τότε Βασίλειον της Ελλάδος, σήμερα Ελληνική Δημοκρατία. Όσο βγαίνουν τα στοιχεία, κύριε Τζίτζιο, αισθάνομαι ότι ζω σε μια εικονική πραγματικότητα. Θα ήθελα λοιπόν σε αυτό το σημείο να μου απαντήσετε το εξής. Στην προηγούμενη εκπομπή είχαμε μιλήσει για τους φόρους. Αναφερθήκατε σε ένα τεράστιο ποσό των 630 δισεκατομμυρίων που δίνουμε ως πολίτες στο Υπουργείο Οικονομικών. Και η ερώτηση είναι εξής. Αφού υπάρχουν όλα αυτά τα χρήματα, το τεράστιο αυτό ποσό, γιατί συνεχίζουμε να πληρώνουμε φόρους? Υπάρχει λόγος? Για εμάς τους Έλληνες, όχι. Για αυτούς οι οποίοι διοικούν εμάς τους Έλληνες και διαχειρίζονται τα δικά μας, σαφές. Είναι σαφέστατο, γιατί εάν δεν πληρώνουμε φόρους, εάν δεν μας έχουν δηλαδή υπόχρεους υποτελείς,
δεν έχουν κανένα ρόλο ύπαρξης όλοι αυτοί οι οποίοι τόσα χρόνια μας λένε ότι έρχονται να διαχειριστούν το χρέος μας. Κάνω λάθος, κύριε Σουφλερέ, αυτό δεν μας λένε κάθε φορά που έχουμε εκλογές? Ναι, και μας το τονίζουν πραγματικά κάθε φορά και όπου τους δίνουν βήμα με όλους τους τόνους, θα έλεγα. Άρα, η σημερινή μας κατάσταση είναι απόρρια του χρέους. Γι' αυτό και σε όλο τον πλανήτη έχει κυριαρχήσει ένα δόγμα οικονομικό. Δόγμα είναι μια θεμελιώδη αρχή η οποία δεν αποδεικνύεται, όπου αυτή ορίζει ότι το χρέος είναι χρήμα. Και πλέον αντί για αξιόγραφα, όπου η αξία ήταν το χρήμα, έχουμε χρεόγραφα, γιατί το χρέος είναι χρήμα. Έτσι υποδουλώνονται οι λαοί χωρίς όπλα, κύριε Σουφλέρε. Τα όπλα είναι οι φόροι και τα χρέη. Αυτά είναι τα μεγαλύτερα όπλα. Η φτωχοποίηση είναι η πιο ακραία μορφή βίας σήμερα πάνω σε αυτόν τον πλανήτη. Άρα ναι, για αυτούς υπάρχει λόγος που πληρώνουμε εμείς φόρους και δεν θέλουν να αποπληρώσουν το χρέος, ενώ τα χρήματα τα έχουν μέσα στα ταμεία τους, όπως μαρτυρούν οι προϋπολογισμοί οι τελευταίοι έξι. Εμείς όμως είμαστε εδώ, κύριε Τζίτζιο, για να δίνουμε στοιχεία στον πολίτη ο οποίος μας παρακολουθεί αυτή τη στιγμή. Και επειδή μας έχετε στείλει κάποια στοιχεία, κάποια ΦΕ, κάποιους νόμους, θα ήθελα να πάμε σιγά σιγά σε αυτό το κομμάτι. Βεβαίως. Θα δούμε ως απόρρια της προηγούμενης εκπομπής, για να υπάρχει και συνέχεια, ότι η Ελλάδα όλη χτίστηκε μέσα από τους φόρους που πληρώσαν τότε οι πρόγονοί μας και πληρώνουμε και σήμερα ακόμα εμείς. Θα δούμε ότι πέρα από φόρους όπως είναι η γραφίδα, η σημίδα, η σταφίδα, όπως είναι η δεκάτη, όπως είναι η κεφαλική πληρωμιακή φόροι, φόροι βοσκής όπως είδαμε, ενίκεια όσον αφορά βαλτώδεις εδάφη, όπου τα νοικιάζανε στους υπηκόους και η υποχρέωσή τους ήταν να τους παραδώσουν πίσω ξερούς, δηλαδή τους δίναν να εκμεταλλευτούν έναν βάλτο και ήταν και απαιτητό να τον παραδώσουν από ξεραμένο. Μιλάμε για τραγικές και γελίες καταστάσεις. Έχουμε λοιπόν κάποια φύλλα εφημερίδας κυβερνήσεως που θα δούμε ότι όχι μόνο πληρώναμε αυτούς τους φόρους, άμεσους και έμεσους, αλλά πληρώναμε και έκτακτους φόρους όταν έπρεπε να γίνει και ένα έργο. Όπως είναι το ΦΕΚ Α43 του 1946 για να φτιαχτούν δρόμοι σε διάφορα σημεία της Ελλάδος, όπου μπαίνουν φόροι πάνω στη σταφίδα, στο λάδι, πάνω στη βοσκή, έξτρα φόροι πάνω στο εισόδημα, στα σιτήρα. Σε αυτό το σημείο, να δούμε, θα παρακαλέσω το κοντρόλ να μας δείξει τον φόρο που αναφέρεται ο κύριος Τζίντζιος. Μάλιστα, ναι, το βλέπουμε στην οθόνη μας, κύριε Τζίντζιο. Παρακαλώ, συνεχίστε. Έχουμε αναλύσει τη διαδικασία εθνικό τυπογραφείο στο διαδίκτυο, αναζητήσεις ΦΕΚ, πατάμε στα ΦΕΚ, χρονολογία, αριθμό και μας το βγάζει. Υπάρχει επίσης το ΦΕΚ Α39 του 46. Επίσης για έργα. Επίσης έκτακτη φόρη. Δηλαδή πέραν από το συνήθες φόρο που πληρώνουν όλοι στην επικράτεια, εδώ για τη συγκεκριμένη περιοχή, Νάξο, Εύβοια, οπουδήποτε είναι αυτό, βλέπουμε ότι μπαίνουν έκτακτη φόρη, ακόμα περισσότεροι. Σε αυτούς τους νόμους αναφέρονται όλα αυτά που μας είπατε για τη σταφίδα και όλα τα υπόλοιπα? Φυσικά, βεβαίως, μπορείτε να μπείτε μέσα. Δεν θα ήθελα να κουράσω, αλλά επειδή αναφέρουμε πράγματα που έχουν συμβεί, πρέπει να δίνουμε και τον νόμο με τον οποίο έχει συμβεί. Αλλά αν μπούμε μέσα να αναλύσουμε ακριβώς τι λέει ο νόμος, νομίζω ότι θα χάσουμε την ουσία. Δίκαιο είναι όμως να φέρουμε τις αποδείξεις όπου αποδεικνύουν τα λεγόμενά μας. Σωστά, σωστά. Έτσι ακριβώς. Επίσης είναι το ΦΕΚ Α40 του 1946, το ΦΕΚ Α26 του 1946 και δεν φτάνουν όλα αυτά. Μιλάμε για φόρους ως επιτοπλίστων αυτή τη στιγμή που βλέπουμε είναι για οδοποιία. Οπότε μόνο μέσα ένα μικρό δείγμα με 4 φύλλα εφημερίδας κυβερνήσεως βλέπουμε ατελείωτους δρόμους να γίνονται με έκτακτη φορολόγηση των Ελλήνων. Όχι με αυτή που είναι της επικράτειας, έκτακτη φορολογία στη συγκεκριμένη περιοχή που είναι να εκτελεστεί το έργο. Και σαν να μην φτάνουν όλα αυτά, έχουμε και ένα δείγμα το ΦΕΚ Α8 του 1955, όπου γίνεται και έρανος, επιβάλλεται και έρανος εκεί,
για να γίνει και ένα υδραγωγείο στην Άξο. Δηλαδή, πέρα από τους φόρους που εισπράττει καθημερινά, τελωνία, τέλη, λάδια, ζωντανά, βοσκή, σιτηρά, φόρο της δεκάτης, 16% του εισοδήματος από τα εθνικοειδιόκτητα κτήματα, 25% από ακίνητα τα οποία έχουν έρθει σε κατοχή με τα πι, είναι ένα έγγραφο από τους Οθωμανούς και τόσους άλλους, ένα πολυνομικό δεκαϊκό σύστημα, έχουμε, βλέπετε, και έκτακτους φόρους και πάλι δεν φτάνουν και κάνουν και έρανο. Άρα, ό,τι έχει δημιουργηθεί δηλαδή μέσα στην χώρα μας, κύριε Τζίτζιο, λέτε ότι έχει γίνει μέσα από τους φόρους, έχει πληρωθεί μέσα από τους φόρους των Ελλήνων. Φυσικά. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος έτσι ώστε να μην πληρώνει τόσο δυσβάστακτους φόρους ο πολίτης. Δεν υπάρχει άλλη διαχείριση. Φυσικά και υπάρχει, κύριε Σουφτέρε, διαχείριση, αλλά θα πρέπει αυτός ο οποίος θα διαχειριστεί να μην θέλει να διαχειριστεί χρέος. Να θέλει να διαχειριστεί πλούτο, να δημιουργήσει, να επιχειρήσει, να εκμεταλλευτεί για το σύνολο και όχι για ιδιώτη. Εδώ έχουμε το οξύμορο φαινόμενο να ψηφίζουμε εμείς τη διαχείρισή μας, τη διοίκησή μας, τη βουλή μας, τη γενική κυβέρνηση, γιατί τώρα εδώ μιλάμε για καθεστώς απόλυτης μοναρχίας ή συνταγματικής μοναρχίας μετέπειτα. Βλέπουμε ότι αυτούς τους οποίους ψηφίζουμε δεν ψηφίζουν νόμους για το σύνολο πέραν της φορολογίας. Όταν είναι να γίνει μια εκμετάλλευση ενός μεταλλίου, ενός ορυχείου, των αλικών, το αλάτι δηλαδή, λιμάνια, τρένα, ό,τι έχει να κάνει δηλαδή με δημόσιο, με δημόσια γη, με δημόσιο πλούτο, βλέπουμε ότι τα κάνουν παραχώρηση και μάλιστα με οριστική παραχώρηση κυριότητας σε ιδιώτες. Υπάρχουν άξιες συνέλληνες οι οποίοι βλέπω ότι αναλύουν το συγκεκριμένο κομμάτι με πολύ μεγάλη ευστοχία και εγώ θα αναφέρω μόνο δύο ονόματα. Να δείτε ότι πάνω από 8 μεταλλεία έχει πάρει κάποιος Μπενάκης και κάποιος Κολιόπουλος έχει πάρει πάνω από 4 ορυχεία με οριστική παραχώρηση κυριότητος. Κύριε Τζίτζιο, αυτά θα πρέπει με κάποιο τρόπο να αποδεικνύονται και εμείς είμαστε εδώ γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Υπάρχουν στοιχεία και πού μπορεί να τα βρει ο πολίτης. Ξεκάθαρα. Οι χρονιές του 1966 και του 1965, οποιοδήποτε θέλει, και αν θέλετε μπορώ να δεσμευτώ και εγώ σε μια επόμενη εκπομπή, οι χρονιές του 66 και του 65, θα μου επιτρέψετε να το πω, γίνεται ένα πανηγύρι, πραγματικά, εκχώρησης λατομείων, ορυχείων και μεταλλείων. Όποιος θέλει να ψάξει, μπορεί να μπει στο Εθνικό Τυπογραφείο, Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως, να πατήσει ΦΕΚ και να μπει μέσα να κάνει την έρευνά του στις χρονιές 1965 και 1966. Άρα, και δεσμεύομαι δηλαδή, εγώ, αν θέλετε, σε μια επόμενη εκπομπή, να φέρω ένα δείγμα για να στηρίξω, γιατί δεν ήταν μέσα στο κομμάτι αυτό που θα ήθελα να ενημερώσω σήμερα, προέκυψε εν τη ρήμη του λόγου, να φέρω και εγώ στοιχεία για να στηρίξω αυτό που λέω έτσι επιγραμματικά. Ναι, αυτό θα ήταν το πιο δίκαιο πραγματικά. Αντιλαμβάνομαι ότι οτιδήποτε και αν συμβαίνει μέσα στο κράτος μας γίνεται πάντα με νόμο. Σωστά. Ξεκάθαρα. Άρα είναι επιτακτική ανάγκη για τον κάθε πολίτη να μπαίνει στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου και να διαβάζει τα ΦΕΚ. Γιατί με τους νόμους ζει και διαβιώνει αυτό που διαβιώνει σήμερα, που ουσιαστικά δεν αρέσει σε κανέναν. Η εφημερίδα της κυβερνήσεως, κύριε Σουφλερέ, θα έπρεπε να διανέμεται, όλα τα τεύχη θα έπρεπε να διανέμονται σε όλους τους πολίτες. Για να μπορεί, γιατί αυτός είναι και ο ρόλος του φύλου εφημερίδας κυβερνήσεως, για να ενημερώνεται ο πολίτης αν έχει ένσταση πάνω στο νομοθέτημα. Και επειδή εμείς δεν έχουμε ένσταση ποτέ, γιατί δεν γνωρίζουμε, μπαίνει σε ισχύ ο νόμος. Αλλιώς δεν μπορεί να γίνει νόμος κάτι που δεν αναρτάται στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Μία άνω τελεία, κύριε Τζίτζιο, να πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό και θα επιστρέψουμε για να μας το αναλύσετε αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό, ξέρετε. Ο πολίτης έχει μείνει μακριά από όλο αυτό το κομμάτι και των νόμων και το πώς λειτουργεί όλο αυτό. Πραγματικά, κυρίες και κύριοι, ένα μικρό διαφημιστικό και σε λίγο πάλι μαζί.
Ένα ιερό, ελάνιο κείμενο μίησης στη γνώση και στην αλήθεια ήρθε στην κατοχή κάθε Έλληνα ανθρώπου από τον δημιουργό του Αρτέμι Σόρα. Ένα ιερό, ελάνιο κείμενο που μέσα από τις τρεις θεματικές του ενότητες αποκαλύπτονται και αποδεικνύονται τεράστια μυστικά της ίδιας της οντολογίας, του σκοπού της ύπαρξης και του σχεδίου της δημιουργίας των Έλληνα ανθρώπων. Μυστικά που οι αποστάτες, δυνάστες των ανθρώπων, κρατούν κλειδωμένα για να μην βγει ποτέ ο άνθρωπος από το λίθαργο της αμάθειας και του ψεύδους. Μελετώντας αυτό το ιερό, ελάνιο κείμενο, ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί, να διαπιστώσει και να κατανοήσει το παρόν και το ολικό παρόν όπου είναι τα πάντα, διότι όλα και τα πάντα δημιουργούνται στο παρόν, όπου το ίδιο το παρόν είναι η ίδια η πανίερη μοναδική θείη δημιουργή Α. Παραγγείλε τώρα στα τηλέφωνα 216-898-10 και 690-9969-698 ή ηλεκτρονικά στο www.kosmotheasi.com. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ με τον κύριο Τζίτζιο Στέργιο, υποψήφιο βουλευτή με τον πολιτικό φορέα Ελλήνων Συνέλευσης στο νομό Σερών, και λέγαμε πριν λίγο για το ότι ο πολίτης δεν είναι ενημερωμένος για τους νόμους που ψηφίζουν οι διοικούντες για τον ίδιο και απέχει από όλο αυτό. Κύριε Τζίτζιο, ο λόγος εσάς. Ναι. Λόγω του ότι δεν ενημερωνόμαστε και δεν διαβάζουμε την εφημερίδα της κυβέρνησης, που θα έπρεπε να είναι σε κάθε σπίτι, που θα έπρεπε οι ειδήσεις μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να λένε «Σήμερα στη Βουλή ψηφίστηκε αυτό, ανατρέξτε στο Εθνικό Τυπογραφείο, φύλλο εφημερίδας κυβερνήσεως, τάδε παράγραφος, τάδε», και όχι αυτά τα, με συγχωρείτε, αυτά τα σάλια που λένε όλη την ώρα και τα κάνουν ολόκληρα σενάρια και μας παρουσιάζονται ως ταινίες. Έτσι θα έπρεπε να είναι η ενημέρωση, για να γνωρίσει ο πολίτης πραγματικά ποιο έγγραφο είναι αυτό το οποίο του ανοίγει ή του κλείνει μία πόρτα. Και λόγω του ότι δεν ενημερωνόμαστε, κύριε Σουφλερέ, θα δούμε ότι εμείς, πέραν τους φόρους που πληρώσαμε για να δημιουργήσουμε δρόμους, για να έχουμε κάποιο νοσοκομείο, να έχουμε ένα υδραγωγείο, και τα λοιπά. Το οξύμορο είναι, κύριε Σουφλερέ, ότι πληρώσαμε και πληρώνουμε και σήμερα ακόμα φόρους για να χτιστούν, προσέξτε, κτίρια εταιριών, οι οποίες εταιρείες είναι αφορολόγητες. Μα κύριε Τζίτζιο, είναι δυνατόν να συμβαίνει κάτι τέτοιο? Εγώ ως φορολογούμενος πολίτης πληρώνω δηλαδή φόρους για να δημιουργηθεί μια εταιρεία που εγώ ως πολίτης δεν έχω κάποιο όφελος? Και όχι μόνο δεν έχετε όφελος, δεν έχουμε όφελος, το κτίριο της εταιρείας αυτό, η εταιρεία που έχει το κτίριο, σήμερα μέσα στο κράτος μου, στο κράτος μας, είναι και αφορολόγητη. Εκμεταλλεύεται τους δικούς μου φόρους για να μπορέσει να χτίσει τα κτίρια της. Τώρα μιλάτε για κράτος εν κράτη, έτσι. Ένα κράτος μέσα στο ίδιο το κράτος. Ξεκάθαρα. Θα σας δώσω ένα μικρό δείγμα. Υπάρχει ένα έργο που έχει γίνει στους Γαργαλιάνους. Στους Γαργαλιάνους, ναι. Είναι μία αποπεράτωση ενός ναού, κοίμηση της Θεοτόκου, εσόδια της Θεοτόκου, κάτι τέτοιο. Το οποίο έχει συμβεί με χρήματα των πολιτών. Τώρα, κύριε Τζίτζιο, ο καθένας θα μπορούσε να δώσει κάτι από τον όβολό του, όπως όλοι λίγο πολύ έχουμε δώσει, έτσι, έναν έρανο ή μια δωρεά για να χτιστούν οι ναοί. Γιατί δηλαδή να μην μπορεί να το κάνει? Μα φυσικά και είναι στην ευχέρειά του και στην διακριτική του βούληση να το κάνει, αλλά εγώ δεν μίλησα για δωρεά, ούτε έρανο, κύριε Σουφλερέ. Εγώ μίλησα για νόμο επεβεβλημένο από το κράτος και συγκεκριμένα έχω στείλει στο κοντρόλ, δεν ξέρω, μάλλον δεν έχετε ενημερωθεί. Είναι ο νόμος 2098. Βεβαίως. Θα μας βοηθήσει το κοντρόλ να το δούμε και αυτό. Είναι ο νόμος 2098 του 1920. Όπου μάλιστα ξεκάθαρα μας μιλάει ότι επιβάλλεται ένας νόμος, πρόσθετος φόρος λέει, με το νόμο 2098, πρόσθετος φόρος, ούτως ώστε πάνω στη σταφίδα
Το βλέπουν οι τηλεθεατές μας, τον νόμο που αναφέρατε, μάλιστα. Είναι ουσιαστικά ένας φωτογραφικός νόμος, έτσι. Ακριβώς. Και επιβάλλεται πρόσθετος φόρος πάνω στη σταφίδα και στο λάδι για την αποπεράτωση του συγκεκριμένου ναού, αν δεν κάνω λάθος, τα γενέθλια της Θεοτόκου, κάτι τέτοιο, στους Γαργαλιάνους. Και έχει σημασία να δούμε, κύριε Σουφλερέ, αν μπορεί το control να μας δείξει το άρθρο 6, για να μην προκαλέσω άδικο, είναι 3-4 σειρές, θα το διαβάσω από μέσα, για να αντιληφθούμε ακριβώς τι ακριβώς μας λέει. Αυτό είναι ανήκουστο πραγματικά, κύριε Τζίτζικο, πώς είναι δυνατόν να συμβαίνει, ή μάλλον πώς είναι δυνατόν να επιτρέπουμε εμείς ως πολίτες να συμβαίνει κάτι τέτοιο εις βάρος μας. Μα δεν το γνωρίσαμε ποτέ. Κανείς δεν μας το είπε. Γι' αυτό είναι εδώ η Ελληνοσυνέλευσης. Στο άρθρο 6, κύριε Σουφλερέ, αδέλφια μου, συμπολίτες Έλληνες, λέει «Η διάρκεια του προσθέτου τούτου φόρου, αρχωμένη από του πρώτου μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου νέου έτους, δηλαδή από το επόμενο έτος, παραγωγής των φορολογουμένων προϊόντων, δηλαδή από την επόμενη χρήση που θα παραχθούν φορολογικά προϊόντα, καθορίζεται», λέει, «η διάρκεια 15 ετής. Και θα πάυσει αυτή όταν εξοφληθεί το συνομολογημένο δάνειο». Δηλαδή το συνομολογήσαμε εμείς, οι πολίτες, το δάνειο. Πότε? Μα εμείς δεν κάναμε κάτι τέτοιο. Εγώ ως πολίτης δεν έχω ενημερωθεί για κάτι τέτοιο. Μα ούτε οι προγονείς μας είχαν ενημερωθεί για κάτι τέτοιο, εκτός από αυτούς που το διαβάζανε. Και λέει «ή τη εισπράξη του προς αποπεράτωση του ναού απαιτούμενο κατά την μελέτη του αρμόδιου μηχανικού ποσού». Δηλαδή θα πάυσει αυτό το δάνειο και ο φόρος ή σε 15 χρόνια ή όταν εισπραχθεί το ποσό που απαιτείται για την αποπεράτωση του ναού. Δηλαδή μπορεί να πάει και μετά από 15 χρόνια ή και λιγότερο από 15 χρόνια. Και αυτό το συγκεκριμένο εδάφιο, αυτό το άρθρο, συνεχίζει με το άρθρο 7 που λέει ότι επιτρέπουν και στην κοινότητα Μαραθουπόλεως, για το 1918, λέει, που το ποσό που διαθέτει αυτή, προς επισκευή, λέει, του ομονίμου χωριού, στο ομώνυμο χωριό του Ιερού Ναού της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, η οποία έπαθε βλάβες, λέει, το 1919 με μια θύελλα. Δηλαδή επισκευάζουν με νόμο και τα κτίρια των εκκλησιών, όχι από έρανο ή δωρεά. Ο έρανος και η δωρεά που γινόταν από την τοπική ενορία είναι κάτι άλλο. Αυτό δεν το γνώρισε κανένας. Ήρθε ως μία αύξηση στον φόρο στην ελιά και στη σταφίδα. Πώς είναι δυνατόν πραγματικά, κύριε Τζίζιο, να συμβαίνει κάτι τέτοιο? Όλοι οι πολίτες να πληρώνουμε φόρους από την εργασία του καθένας, όπως είπατε πριν, γιατί κάποιοι ελαιοπαραγωγοί είναι σε αυτή τη διαδικασία να πληρώνουν φόρο και να αντί αυτός ο φόρος, με βάση τα δεδομένα που είπατε πριν, να ανταποδίδεται, να γυρνά κατά κάποιο τρόπο σε αυτόν που πληρώνει το φόρο, να πηγαίνει κάπου αλλού. Πώς είναι δυνατόν να συμβαίνει όλο αυτό χωρίς τη δική μας συγκατάθεση, χωρίς τη δική μας παρουσία? Μα ποτέ κανείς δεν μας ενημέρωσε. Υπήρχαν αυτοί οι κομματικοί μηχανισμοί, οι οποίοι ήταν κοντά στον πολίτη, που μας κάναν τον καλό, μας χτυπούσαν στην πλάτη και μας λέγανε «άστο, εγώ τώρα το έχω αυτό το κομμάτι και να δεις που όλα θα πάνε καλά. Πρέπει να αυξήσουμε τους φόρους γιατί αγοράζουμε καριοφύλλα, πρέπει να αυξήσουμε τους φόρους γιατί συστήνουμε το υπηκό, πρέπει να αυξήσουμε τους φόρους γιατί φτιάχνουμε τώρα τα νοσοκομεία, φτιάχνουμε την παιδεία, φτιάχνουμε τους δρόμους». Και ο Έλληνας πολίτης μια ζωή πλήρωνε. Γιατί ποτέ κανείς δεν του δείξε τον δρόμο αυτό τον οποίο δείχνουν τα μέλη της Ελληνοσυνέλευσης. Τι θα πρέπει να κάνει για να αναζητήσει ο ίδιος την αλήθεια, κύριε Σουφλερέ? Από την άλλη πλευρά, κύριε Τζίτζιο, αν είχαμε δρόμους, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, αν είχαμε νοσοκομεία, αν είχαμε σχολεία, δεν θα υπήρχε αυτή η οξύμορη κατάσταση. Αλλά βλέπουμε ότι παρόλο που πληρώνουμε φόρους, δεν έχουμε ούτε αυτά. Και δεν θα έχουμε τίποτα, κύριε Σουφλερέ, μέχρι να πάρουμε εμείς απόφαση
να ενδιαφερθούμε για τα κοινά της δικής μας πολιτείας. Να ενδιαφερθούμε και να κρίνουμε, να δούμε τι είναι αυτό το οποίο συμβαίνει στη χώρα. Δεν θέλω να μάθω. Δηλαδή, αν ήταν μια επιχείρησή μας, δεν θα θέλαμε να ξέρουμε που πάνε τα χρήματά μας. Δεν θα θέλαμε να ξέρουμε αν αυτός που πληρώνουμε κάνει τη δουλειά του. Δεν θα θέλαμε αν αυτός που πληρώνουμε, όταν τον στέλνουμε εκεί να υπερασπιστεί τα δικά μας δίκαια, το κάνει. Ή μήπως κάνει για τον εαυτό του. Δηλαδή, αν εγώ έστελνα αύριο έναν υπάλληλό μου να μου διεκπαιρεώσει μια εργασία, δεν θα ήθελα να δω πρώτον αν τη διεκπαιρέωσε σωστά, δεύτερον αν εισέπραξε τα χρήματα, τρίτον αν εισέπραξε τα χρήματα που μου είπε εμένα ότι εισέπραξε, τέταρτον αν εκεί που πήγε δεν μοίραζε δικές του κάρτες, να νομίζει ο κόσμος ότι αυτός είναι το αφεντικό. Δεν θα πρέπει να τα ελέγξω όλα αυτά. Δηλαδή για την πατρίδα μου, γιατί δεν το κάνω? Ενώ αν ήταν μια επιχείρηση δικιά μου, θα το φτιάχνα σίγουρα 100%. Άρα ο πολίτης λέτε ότι πρέπει να αλλάξει θέση με την οποία βλέπει την πολιτεία του. Δεν θα πρέπει να την βλέπει την πολιτεία του ως κάτι ξένο σε σχέση με αυτόν. Είναι δική του πολιτεία. Βεβαίως, το έχουμε ξαναπεί. Το κράτος είναι δικό μας. Είναι το σπίτι μας. Όταν μιλάμε για δημόσιο και κράτος, είμαστε εμείς οι ίδιοι. Δεν είναι αυτοί οι οποίοι βλέπουμε στα κανάλια. Εμείς είμαστε. Αυτοί είναι οι διαχειριστές, είναι οι υπάλληλοι με μισθό. Και θα πρέπει να μας σέβονται. Και αν δεν μας σέβονται, θα τους μάθουμε εμείς να μας σέβονται. Σε κάθε στοιχείο που μας δίνεται, αποτυπώνεται ξεκάθαρα η απουσία του πολίτη. Η απουσία του ενεργού πολίτη. Υπάρχει λύση σε αυτό, κύριε Τζιντζιό, για να πάμε σε μια επόμενη μέρα? Ή θα πρέπει να συνεχίζουμε και τις επόμενες γενιές με αυτόν τον τρόπο? Ξεκάθαρα υπάρχει λύση, αλλά επειδή, θα με συγχωρέσετε κύριε Σουφλερέ, επειδή το οτιδήποτε αναφέρω θα πρέπει οπωσδήποτε να το στηρίζω και δεν θέλω να αφήνω κενά. Πριν είχα πει ότι εμείς πληρώσαμε με τους φόρους τα κτίρια μιας εταιρείας, η οποία εταιρεία όμως σήμερα είναι αφορολόγητη. Και θα ήθελα να το δούμε το κομμάτι αυτό, ότι η εταιρεία αυτή που πληρώσαμε εμείς για να χτιστούν τα κτίρια, στη συγκεκριμένη περίπτωση φέραμε ένα δείγμα για ένα ναό στους Γαργαλιάνους. Το κτίριο αυτό της εκκλησίας, το συγκεκριμένο, που από πίσω έχει μία νομική μορφή, είναι αφορολόγητο. Δεν πληρώνει φόρους για τα έσοδά του. Ο λόγος είναι ένας νόμος. Είναι ένας αναγκαστικός νόμος. Δεν ξέρω. Αναγκαστικός νόμος, αν διαβάσετε τι σημαίνει αναγκαστικός νόμος, είναι αυτός που έρχεται με το σήμα του κατεπήγοντος και το επιβάλλει ύψιστο εθνικό ζήτημα. Αν διαβάσετε στην νομοθεσία, χτυπήστε τώρα στο ίντερνετ, θα δείτε μέσα από επίσημες σελίδες, μέσα από τον κώδικα, θα δείτε ότι και μέσα από σελίδες δικηγορικές, ότι αναγκαστικός νόμος είναι ο νόμος ο οποίος έρχεται, εισάγεται στη Βουλή με τη διαδικασία του κατεπήγοντος και τον επιβάλλει υψίστης εθνικής σημασίας ζήτημα. Για να δούμε, είναι ο αναγκαστικός νόμος 1369 του 1938, και για να δούμε αυτός ο αναγκαστικός νόμος ποιο εθνικό υψίστης σημασίας εθνικό ζήτημα τον επιβάλλει. Θα ήθελα, το κοντρόλ μας βοηθάει. Ναι, βεβαίως, μας το δείχνει το κοντρόλ, κύριε Τζιτζιό. Συνεχίστε, ναι. Πριν προχωρήσω, θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Γνωρίζουμε τι σημαίνει νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου? Αυτό θα πρέπει να αναρωτηθούν οι πολίτες. Σίγουρα, γιατί σε κάποια άλλη εκπομπή είχαμε δείξει ένα οργανόγραμμα του δημόσιου τομέα. Εκεί πραγματικά υπήρχαν αυτές ακριβώς οι εταιρείες. Νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, λοιπόν, είναι ένα κράτος. Και όταν αυτό το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου δημιουργείται από ένα κράτος με νόμο του, είναι κράτος μέσα στο κράτος. Ένα ξεχωριστό κράτος. Για να δούμε τώρα, λοιπόν, στον αναγκαστικό νόμο 1369 του 1938... τι παραγγέλνεται από τον βασιλέα Γεώργιο Β. Στο άρθρο 2 μιλάει περί ναών. Έχει να κάνει με τους ναούς. Οι ναοί της Ορθοδόξης Εκκλησίας της Ελλάδος διακρίνονται. Και λέει νοριακούς, συναδελφικούς και τα λοιπά, παρεκκλήσια, εξοκλήσια, νεκροταφεία. Στο άρθρο 2 λέει οι ενοριακοί ναοί ως και οι μη ενοριακοί ναοί νεκροταφείων
αποτελούσει νομικών πρόσωπων δημοσίου δικαίου. Αφορολόγητο. Τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου δεν πληρώνουν φόρο. Και για ποιον λόγο θα πρέπει. Τι θέλει να πει. Η Μητροπόλης κάθε... η Μητροπόλης, με συγχωρείτε. Η ΝΑΗ, η κεντρική κάθε ενορίας, μα και τα νεκροταφεία με το διοικητικό συμβούλιο που έχουν, αποτελούν νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Αυτό είναι αναγκαστικός νόμος που το επιβάλλει υψίστης εθνικής σημασίας ζήτημα και έρχεται με τη διαδικασία του κατεπήγοντος. Ειλικρινά δεν μπορώ να το αντιληφθώ έτσι όπως το θέτετε κύριε Τζίτζιο, πώς είναι δυνατόν να είναι αναγκαστικός νόμος κάτι τέτοιο, ποια δηλαδή η ανάγκη που έχει δημιουργηθεί για να έρθει αυτός ο νόμος. Αυτό θα πρέπει να ρωτούμε όλοι για το οτιδήποτε συμβαίνει γύρω μας. Ποια είναι η ανάγκη. Πολύ ορθά το θέσατε. Γιατί αν δεν αντιληφθούμε, αν αντιληφθούμε ότι δεν υπάρχει ανάγκη, τότε αυτό είναι ανούσιο, είναι άσκοπο, είναι καταχρηστικό, δεν πρέπει να συμβαίνει. Σωστά. Και όμως εδώ βλέπετε ότι οι ναοί, και έχουμε πάνω από 10.000 τέτοιους, δηλαδή μόνο η Εκκλησία της Ελλάδος διαθέτει πάνω από 10.000 νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Εταιρείες, αφορολόγητες. Είναι τεράστιο μέσα νούμερο. Στην πολιτεία μου. Πραγματικά και δεν είναι οι μόνοι νόμοι που έχουν δημιουργήσει νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Όσο ψάχνει κανείς πραγματικά κύριε Τζίτζιο στο Εθνικό Τυπογραφείο, βλέπει το πώς έχουμε φτάσει στο σήμερα και πραγματικά θα έπρεπε ο κάθε πολίτης να αρχίζει σιγά σιγά και να κάνει τη δική του έρευνα. Φτάσαμε κύριε Τζίτζιο και στην σημερινή εκπομπή έτσι στο τέλος μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Δώσατε πάρα πολλά στοιχεία ξανά. Είναι πραγματικά πάρα πολλά στοιχεία τα οποία έχετε και δεν προλαβαίνουμε να τα δείξουμε σε τόσο μικρό χρόνο που έχει εκπομπή. Αλλά θα έχετε όλο το χρόνο μπροστά σας πραγματικά για να φέρετε τα στοιχεία και να τα δείξουμε στους πολίτες. Σας ευχαριστώ και πάλι. Να αναδείξουμε το συγκεκριμένο θέμα και να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί όσον αφορά της καπηλείας της πολιτείας μέσω των δογμάτων. Είτε είναι οικονομικά, είτε είναι θρησκευτικά, είτε είναι κομματικά, πολιτικά, είτε ακαδημαϊκά. Ωραία. Θα είμαστε εδώ λοιπόν για να τα δείξουμε όλα αυτά, κύριε Τζίτζιο. Σας ευχαριστώ πολύ για την σημερινή σας παρουσία εδώ στην εκπομπή. Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Σουφλέρε. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, άλλη μια εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Αυτό που βγαίνει ως απόσταγμα όλων αυτών που έχουμε πει είναι ότι ο ίδιος ο πολίτης πρέπει να ενεργοποιηθεί. Είναι επιτακτική ανάγκη να πάρει τη γνώση στα χέρια του. Μέχρι την επόμενη εκπομπή, να είστε καλά. Καλή συνέχεια.